Επιτρέψτε μου, παιδιά μου, να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και να έχετε πάνω λιγαρή υγεία στην καρδιά σου. Εύχομαι οι επιδιώξεις σας όλες και οι επιθυμίες σας ως ακόμα το τόπο να εκπληρωθούν. Διότι όταν οι άνθρωποι που ικανοποιούν τις επιθυμίες που έχουν για τον τόπο, δεν μπορεί παρά και οι κάτοικοι να ζουν σε καλύτερη ατμόσφαιρα. Η καιρή είναι δύσκολη, αλλά χρειαζόμαστε υπομονή, χρειαζόμαστε αγάπη να πάρουν ο ένας με τον άλλον. Όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι ιερείς, όλοι μαζί. Σε εκλογές κάποιος λέει πρώτος, καλός ή κακός, λέει πρώτος. Όλοι οι άλλοι πρέπει να μας έλαβε τώρα. Μην συνεχίζουμε 4 χρόνια να είμαστε αντιπολίτευση ή ταυτόχρονα στην πολίτευση. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, λέει ναι. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία του λαού και πρέπει να λέμε. Όλοι μαζί. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, έχουμε σε όλους, εγώ είμαι γέρος και μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Με συγχωρείτε. Έχουμε σε όλους υγεία, χαρά, κάθε καλό. Θέλω και εγώ να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ουκρανία μας. Γιορτάζει σήμερα. Θέλω να πω ότι ο χρόνος που πέρασε ήταν κατά γενική ομολογία δύσκολος και όχι καλός. Και πριν φύγει μας δόρισε και με ένα άλλο δρόμο. Μας έκανε μια καταστροφή στον ορεινό όγκο του νησιού, τέτοια που δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, τους δρόμους τους, τα παράθυρα τους. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι ό,τι και να γίνει θα τα παλέψουμε. Αυτό που είπε ο πατέρας μου είναι την αλήθεια, όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Με τη διέρευση ποτέ δεν είχε να κάνει ένα πρόβλημα. Και να πω ότι εμείς εδώ στο Δήμο προσπαθούμε, πάλι με επιτυχία και λιγότερο, να λύσουμε όποια προβλήματα μπορούν να λύνονται κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αυτό θα κάνουμε και τούτη τη χρονιά και όσο έχουμε δυνάμεις και αντοχές, θα συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αγώνα μαζί με την κοινωνία, μαζί με τους ανθρώπους. Να πω σε όλους να έχουμε υγεία, πάνω από όλα υγεία, να αλλάξουμε λίγο τα μυαλά μας, να κοιτάξουμε λίγο τον διδανό μας και τις και την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε σε εκείνον και στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε κάποια στιγμή θα μπορέσει η πατρίδα μας να ανακάμψει τέτοιες χαμές και περάσει πολλές στην ιστορία. Θα μπορέσει να ανακάμψουν και ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να έχουν ένα καλύτερο αύριο για αυτόν τον πραγματικά υπέροχο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Gracias.